Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Action 24 να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις μέχρι αυτήν την ώρα σε τίτλους. Εφόλης της ύλης συνέντευξη του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Στα 1.500 ευρώ ο μέσος μισθός και στα 950 ευρώ ο κατώτατος μέχρι το 2027 ο στόχος του Κυριάκου Μητσοτάκη. Προανήγγειλε δραστικές παρεμβάσεις στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Διέψευσε τα σενάρια για την μετακίνησή του στις Βρυξέλλες και δήλωσε αποφασισμένος να εξαντλήσει τη θητεία του. Οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού για το στεγαστικό, την αύξηση των εισοδημάτων και την στήριξη των συνταξιούχων και των ευάλωτων οικοκυριών. Τριετής απαλλαγή φόρου για να ανοίξουν τα κλειστά σπίτια. Στα 2 δις ευρώ το πρόγραμμα Σπίτι μου. Η μυστική ψηφοφορία για την πρόταση Μομφής εναντίον του Στέφανου Κασελάκη. Το θρίλερ για τον τρόπο με τον οποίο θα διεξαγόταν η ψηφοφορία. Προς νέα διάσπαση ο ΣΥΡΙΖΑ, η μετοπική σύγκρουση Κασελάκη-Πολάκη. Νέα επίθεση Ερντογάν κατά Νετανιάχου κάλεσε τις Ισλαμικές χώρες να συμμαχήσουν απέναντι στο Ισραήλ. Έκανε λόγο για κρατική τρομοκρατία, η οποία, όπως είπε, είναι Ισλαμικό καθήκον να σταματήσει. Σε εξέλιξη βρίσκεται μέχρι αυτήν την ώρα η καθιερωμένη συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε τόσο στις οικονομικές εξαγγελίες που έκανε χθες το βράδυ, ενώ σχολίασε και τις πολιτικές εξελίξεις. Σύνδεση με το Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο και τον Βασίλη Τσεκούρα. Βασίλη, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στους δύο στόχους που έχει μέχρι το 2027, ενώ ρωτήθηκε και για τα δικά του πολιτικά σχέδια. Ναι, Αλεξάνδρα, καλησπέρα. Ανέπτυξε το όραμά του ο Πρωθυπουργός μέχρι το 2027 με δύο στόχους, όπως είπε χαρακτηριστικά, που είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα της κυβέρνησης. Ο πρώτος στόχος είναι ο μέσος μισθός έως το 2027 να διαμορφωθεί στα 1.500 ευρώ και ο κατώτατος μισθός στα 950 ευρώ. Δεύτερος στόχος, το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Όπως είπε χαρακτηριστικά, οι πολίτες γνωρίζουν ότι τα προβλήματα εκεί είναι πάρα πολλά, όπως είπε χαρακτηριστικά, και θα πρέπει να γίνουν πολύ σημαντικές παρεμβάσεις έως το τέλος της θητείας αυτής της κυβέρνησης. Όπως είπε, χρειαζόμαστε περισσότερους και καλοπληρωμένους γιατρούς, ενώ θα πρέπει να έχουμε, θα γίνουν μάλλον και ανακαινήσεις νοσοκομείων, θα έχουμε και νέες εντατικές. Σε ευχαριστώ πολύ και να παρακολουθήσουμε σε αυτό το σημείο ένα απόσπασμα από την συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο πρώτος στόχος είναι η αύξηση των μισθών. Πρέπει ο μέσος μισθός στην Ελλάδα να είναι 1.500 ευρώ και θα είναι το 2027 και ο κατώτατος 950 ευρώ. Σε συνδυασμό με μια σειρά από παρεμβάσεις διαρκούς αποκλιμάκωσης των φόρων, αυτή είναι η κεντρική πολιτική δέσμευση και ναι, θα ήθελα να κριθώ στο τέλος της τετραετίας στο βαθμό που έχουμε πετύχει αυτήν την αύξηση των μισθών, που θα οδηγεί προφανώς και σε μια γρήγορη σύγκληση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεύτερο στόχο θα προέτασα, κύριε Παντωνίου, το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και γνωρίζω αυτή τη στιγμή ότι υπάρχει ένας προβληματισμός των πολιτών, ο οποίος αναδεικνύονται συχνά ασθένειες, αδυναμίες του ΕΣΥ. Σπανίως παρουσιάζονται οι καλές του πλευρές και νομίζω ότι είναι αρκετές, αλλά είναι βέβαιο ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας χρειάζεται δραστικές παρεμβάσεις, οι οποίες σε έναν βαθμό ήδη υλοποιούνται. Ναι, το 2027 πρέπει να έχουμε πολλά καινούρια κέντρα υγείας, πολλά ανακαινισμένα νοσοκομεία, περισσότερους γιατρούς, πιο καλοπληρωμένους γιατρούς, νέα τμήματα επειγόντων περιστατικών στα νοσοκομεία που δεν θα θυμίζουν σε τίποτα αυτό το οποίο βλέπουν σήμερα οι πολίτες. Θα ξαναγυρίσουμε στη Θεσσαλονίκη και στον Βασίλη Τσεκούρα, γιατί είπε και άλλα ενδιαφέροντα ο Πρωθυπουργός στην συνέντευξη τύπου, όπως για παράδειγμα, Βασίλη, για τον εκλογικό νόμο. Ναι, Αλεξάνδρα, διότι πρώτα απ' όλα ξεκαθάρισε ότι έχει σκοπό να εξαντλήσει αυτή τη θητεία, δηλαδή εκλογές να γίνουν την άνοιξη του 2027, και εμφανίστηκε θετικός να διεκδικήσει και μια τρίτη θητεία, χωρίς να αλλάξει
ο εκλογικός νόμος, όπως είπε χαρακτηριστικά. Είπε επίσης ότι δεν υπάρχει καμία εναλλακτική πολιτική πρόταση και μάλιστα χαρακτήρισε και τα όσα συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ ότι μάλλον βρίσκεται σε μια κατάσταση πολιτικής αφασίας, δίνοντας έτσι και το στίγμα που επικρατεί αυτή την περίοδο στα κόμματα της αντιπολίτευσης, Αλεξάνδρα. Παράλληλα, αναφέρθηκε δηλαδή και στις προσωπικές του φιλοδοξίες, στις πολιτικές προσωπικές του φιλοδοξίες για τα επόμενα χρόνια ο Πρωθυπουργός. Για να ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα. Είμαι Πρωθυπουργός, αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας και δεν έχω καμία πρόθεση να βγω στη σύνταξη. Διαψεύστηκαν αυτοί που πίστευαν και τότε ότι η αυτοδυναμία ήταν ανέφικτη. Δεν ήταν ανέφικτη, ήταν εφικτή και τολμώ να πω μάλιστα ότι στην πρώτη κάλπη, στην κάλπη της απλής αναλογικής με 5 κόμματα στη Βουλή και όχι 9, η Νέα Δημοκρατία θα είχε πάνω από 170 έδρες. Θα είχε μια πολύ πολύ άνετη, ακόμα πιο άνετη αυτοδυναμία από αυτή την οποία πέτυχε. Άρα σε αυτούς οι οποίοι προβλέπουν ότι η αυτοδυναμία στις επόμενες εκλογές με τον υφιστάμενο εκλογικό νόμο είναι άπιαστο όνειρο, θα συνιστούσα λίγη υπομονή. Ξανά στον Βασίλη Τσεκούρα. Ακούσαμε τι είπε ο Πρωθυπουργός για τον εκλογικό νόμο. Ακούσαμε και νωρίτερα τι είπε και για τα όσα συμβαίνουν στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Όμως, Βασίλη, ενδιαφέρον είχε η απάντηση του Πρωθυπουργού στον Γιώργο Παπακοσταντίνου και το Action 24, όπου αναφέρθηκε στα εθνικά μας ζητήματα, αλλά και την επικείμενη συνάντηση που θα έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε λίγες ημέρες στη Νέα Υόρκη. Ναι, δεν θα μπορούσε να λείπει φυσικά από τις ερωτήσεις αυτό το πολύ σημαντικό θέμα για τη χώρα μας. Όπως είπε χαρακτηριστικά, δεν έχει αλλάξει ο πυρήνας του τουρκικού αναθεωρητισμού, διότι δεν έχει φύγει και από το τραπέζι τα περί γαλάζιας πατρίδας από την πλευρά της Άγκυρας, Αλεξάνδρα. Κάτι το οποίο το έχει επισημάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον Τούρκο πρόεδρο, τον Ταγίπ Ερντογάν, και λέει ότι από τη στιγμή που θα ξεδιαλύνουν όλα αυτά, παρά ότι δεν έχουμε υπερπτήσει το τελευταίο χρονικό διάστημα πάνω από το Αιγαίο, όμως παραμένουν αυτές οι προκλήσεις της Τουρκίας. Όταν λοιπόν και αυτά εκλείψουν, τότε θα μπορέσει να ξεκινήσει και η συζήτηση ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία, με τη μοναδική διαφορά που υπάρχει, που δεν είναι άλλη από την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών. Βασίλη Τσεκούρα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Να ακούσουμε και την απάντησή του στο Action 24. Επειδή σε λίγες ημέρες βλέπετε, πηγαίνετε στη Νέα Υόρκη και θα ξανασυναντηθείτε για ακόμη μία φορά με τον πρόεδρο Ερντογάν, αν τελικά, κάνοντας τον απολογισμό αυτής της προσέγγισης που έχει ξεκινήσει τους τελευταίους μήνες, βλέπετε να αποτυπώνεται και αυτό που λέγατε κι εσείς χαρακτηριστικά, ότι δεν θα έπρεπε να αποτελεί είδηση ότι συναντιέστε με τον Τούρκο πρόεδρο. Περαιτέρω θέλω να σας ρωτήσω ποιες είναι οι προσδοκίες σας από αυτήν τη συνάντηση. Και ένα σαφές ερώτημα είναι το εξής, επειδή πίσω στο φόντο σας και εχθές στην ομιλία σας, αλλά και σήμερα, στα γράμματα του Συνθήματος Ελλάδα 2027, αντί για χρωματισμός, διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν κάποια από τα σημαντικά στοιχεία της Εθνικής Αποτροπής, όπως είναι το Ραφάλ, όπως είναι οι φρεγάτες Μπελάρα και όλα αυτά. Θέλω να σας ρωτήσω όμως, επειδή βρισκόμαστε σε ένα τρίγωνο της αστάθειας, όπως το έχετε χαρακτηρίσει, κατά πόσο με δεδομένες τις δημοσιονομικές στενότητες που υπάρχουν, θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε να εξυπηρετούμε τέτοια εξοπλιστικά προγράμματα για να διατηρήσουμε την Εθνική Αποτροπή σε υψηλά επίπεδα? Ευχαριστώ, κύριε Παπακοσταντίνου, για την ενδιαφέρουσα ερώτηση, ειδικά για το δεύτερο σκέλος. Δεν είχα ποτέ αυταπάτες για τη δυσκολία της προσέγγισης μας με την Τουρκία, γι' αυτό και εξ αρχής προσέγγισα αυτή την προσπάθεια αποκατάστασης κανονικών σχέσεων με ρεαλισμό, κρατώντας τα θετικά, τα οποία νομίζω ότι είναι σημαντικά. Το γεγονός ότι δεν έχουμε παραβιάσεις και παραβάσεις στον εναέριο χώρο του Αιγαίου, την καλύτερη διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος και την καλύτερη συνεργασία με την Τουρκία, την Visa Express που βοήθησε πολύ το Ανατολικό Αιγαίο. Κονδύλια μαμούθ για το ξεκλείδωμα για έως και 500.000 κατοικίες, ανακοίνωσε εχθές στην ομιλία του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με στόχο να μειωθούν οι τιμές των ακινήτων. Για 3 χρόνια από τον φόρο στα ενίκια θα απαλλαγούν οι ιδιοκτήτες που θα ανοίξουν τα κλειστά διαμερίσματα ή θα τα αποσύρουν από την βραχυχρόνια μίσθωση, για την οποία η κυβέρνηση λαμβάνει επιπρόσθετα μέτρα, παγώνοντας τα νέα Airbnb στο κέντρο της Αθήνας. Την ίδια ώρα έρχεται ένα νέο διευρυμένο πρόγραμμα Σπίτι μου 2 με περισσότερους δικαιούχους έως και 50 ετών. Θετικά αποτιμούν τα μέτρα επαγγελματίες του κλάδου.
Με στόχο να ανοίξει τα κλειστά σπίτια, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε νέα κίνητρα προκειμένου οι ιδιοκτήτες να προχωρήσουν στη μακροχρόνια μίσθωση. Μια κίνηση η οποία θα συμβάλλει στην επίλυση του στεγαστικού ζητήματος. Ανταποκρινόμενοι όμως σε πάγια αιτήματα των ενώσεων ιδιοκτητών, ανακοινώνω σήμερα ότι όποιος ιδιοκτήτης νοικιάζει ένα διαμέρισμα το οποίο σήμερα είναι κλειστό, θα απαλλάσσεται από το φόρο ενοικίου για 3 χρόνια. Παράλληλα, ανακοίνωσε πως ξεκινάει άμεσα το πρόγραμμα Σπίτι μου 2, καθώς άναψε το πράσινο φως η Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου τα χρήματα να προέλθουν από το Ταμείο Ανάκαμψης. Μετά από πολύ κοπιώδεις διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ξεκινάει άμεσα το δεύτερο πρόγραμμα Σπίτι μου ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης. Το ίδιο θα ισχύει και αν κάποιος μετατρέψει σε μακροχρόνια μια βραχυχρόνια μίσθωση. Στις συμβάσεις μέσω πλατφορμών θα ισχύει νέο, αυξημένο τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση, ενώ θα απαγορευτεί κάθε τέτοια νέα μίσθωση στα 3 κεντρικά διαμερίσματα της Αθήνας για τουλάχιστον 1 χρόνο. Αφορά μόνο τα κλειστά και αφορά μόνο εκείνα που θα φύγουν από τη βραχυχρόνια, θα παραιτηθούν από τον αριθμό μητροακινήτου, από το άμα. Γιατί δεν πήγαν καλά. Δίνει η κυβέρνηση ένα κίνητρο, σου λέει: εσύ το μίσθο είναι άτυπα. Τα έπαιρνε στην ουσία τα λεφτά, χωρίς να δηλώνονται. Για να μην υπερφορολογήσει. Σου δίνω ένα κίνητρο για να τα δηλώσει και να φορολογήσει. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών μέσω του Άξιον 24 υποστήριξε ότι με το νέο πρόγραμμα Σπίτι μου, πάνω από 20.000 οικογένειες θα μπορέσουν να αγοράσουν ένα σπίτι. Θα έχουμε 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Θεωρώ ότι πάνω από 20.000 οικογένειες. Οι μονογονεϊκές οικογένειες θα μπορέσουν να αγοράσουν ένα σπίτι. Στα νέα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, συμπεριλαμβάνεται και η ενεργειακή αναβάθμιση χιλιάδων παλαιών κατοικιών. Ένα διευρυμένο πακέτο με 45 στοχευμένα μέτρα, ξεδίπλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, περιγράφοντας παράλληλα τους στόχους της κυβέρνησης για την επόμενη τριετία. Οι παρεμβάσεις αυτές αποσκοπούν στην αύξηση των εισοδημάτων και αφορούν ελεύθερους επαγγελματίες, τους ιδιωτικούς υπαλλήλους, τους γιατρούς, τους ενστόλους και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Έχουμε 1.000 ημέρες μπροστά μας να ολοκληρώσουμε όσα χτίζουμε, σημείωσε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, αναλύοντας το σχέδιο της κυβέρνησης μέχρι το τέλος της τριετίας. Με την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών να βρίσκεται στο επίκεντρο της ομιλίας του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε το πλαίσιο των παρεμβάσεων της κυβέρνησης, στο οποίο κυριαρχεί η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά μία μονάδα. Θεωρώ ξεχωριστή μία ακόμα παρέμβαση που ανακοινώνω. Τη μείωση κατά μία μονάδα των ασφαλιστικών εισφορών αντί της μισής που σχεδιάζαμε αρχικά. Μία από τις επαγγελματικές ομάδες που θα ωφεληθούν από τη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα είναι και η ένστολη, με τον Πρωθυπουργό να κάνει ειδική αναφορά με μέτρα που θα ενισχύσουν τον κλάδο. Ανταποκρινόμενοι σε ένα πάγιο αίτημα των ενστόλων μας, αυξάνεται κατά 20% η αποζημίωση της νυχτερινής απασχόλησης στις ένοπλες δυνάμεις στο λιμενικό, στην αστυνομία και την πυροσβεστική. Θεωρώ ότι οποιαδήποτε αύξηση στα μισθολογικά των αστυνομικών και όλων των εστόλων, όχι μόνο των αστυνομικών, και των πυροσβεστών μας και των στρατιωτικών, γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά τη μάχη που δίνουν οι ένστολοι σε όλα τα πεδία, είτε αυτό είναι το μεταναστευτικό, είτε είναι οι φυσικές καταστροφές, είτε είναι η αστυνόμευση, νομίζω ότι το αποδέχονται όλοι θετικά. Παράλληλα, στο πλαίσιο των φοροελαφρύνσεων, ανακοινώθηκε η κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος για τους επαγγελματίες, ενώ μειώνεται στο μισό και το φορολογητέο ποσό για τους κατοίκους, τους μικρούς οικισμούς της περιφέρειας. Όπως είχαμε δεσμευθεί, καταργείται το 2025 πλήρως το τέλος επιτιδεύματος για κάθε αυτοαπασχολούμενο ή ατομική επιχείρηση. Μειώνεται στο μισό το ελάχιστο φορολογητέο ποσό σε περιοχές με 1.500 κατοίκους αντί των 500, κάτι το οποίο θα στηρίξει σημαντικά χωριά Κομοπόλη στην ελληνική Ήπεθρο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θέλοντας να ενισχύσει και τους συνταξιούχους, ανακοίνωσε αύξηση των συντάξεων από το 2025 έως και 2,5%. Από την 1η Ιανουαρίου του 2025 αυξάνονται εκ νέου περισσότερες από 2 εκατομμύρια συντάξεις με βάση τον πληθωρισμό και το ΑΕΠ από 2,2 ως 2,5%. Ξεχωριστό σημείο της ομιλίας του Πρωθυπουργού είχε το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να ανακοινώνει μια σειρά από νέα μέτρα που θα δώσουν κίνητρα για την ενίσχυση της οικογένειας.
Στα του ΣΥΡΙΖΑ τώρα, κυρίες και κύριοι, στις 10 το πρωί ξεκίνησε η μυστική ψηφοφορία για την πρόταση Μομφής που κατέθεσαν χθες Παύλος Πολάκης και 100 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Συνδεόμαστε με τον Κεραμικό και τον Αντώνη Γκιώκα. Αντώνη, ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία? Πριν από ελάχιστα δευτερόλεπτα, Αλεξάνδρα, ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία. Ψήφισαν συνολικά 265 από τα 295 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Τώρα, λογικά, ξεκινάει και η καταμέτρηση. Και όπως μπορείτε να καταλάβετε, η αγωνία βρίσκεται στον κατακόρυφο για όλες τις πλευρές. Τόσο του Προεδρικού Στρατοπέδου, που με αγωνία περιμένει να δει εάν θα συγκεντρωθούν οι 148 ψήφοι εναντίον του. Κάτι που σημαίνει ότι ο Στέφανος Κασελάκης θα εκπέσει το αξιώματό του. Και προφανώς από την πλευρά όσων τον αμφισβητούν, δηλαδή από την ομάδα των 100 και του Παύλου Πολάκη, οι οποίοι θεωρούν ότι ο κύριος Κασελάκης δεν μπορεί να συνεχίσει να είναι ο πρόεδρος του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης. Όπως καταλαβαίνουν, όλοι περιμένουν, δεν υπάρχει ακόμα κάποιο αποτέλεσμα. Η καταμέτρηση ξεκινάει αυτή τη στιγμή και προφανώς σε σύντομο χρονικό διάστημα θα έχουμε και το αποτέλεσμα και θα τελειώσει βέβαια και η αγωνία όσων περιμένουν να δουν κατά πόσο θα εκπέσει το αξιώματος του κύριου Στέφανου Κασελάκη. Και κυρίως και η αγωνία του Στέφανου Κασελάκη. Σε λίγη ώρα λοιπόν τα αποτελέσματα. Να σε ευχαριστήσω, Αντώνη Γκιώκα, για ό,τι νεότερο συνδεόμαστε ξανά μαζί σου. Ιδιαιτέρως κρίσιμες λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είναι οι εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς όπως ακούσατε τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής ψηφίζουν για την πρόταση Μομφής των 100 στελεχών, την οποία συνυπέγραψε και ο Παύλος Πολάκης. Ο Στέφανος Κασελάκης υπέστη την πρώτη του ήττα, καθώς έχει ταχθεί υπέρ της φανερής ψηφοφορίας με την Κεντρική Επιτροπή να αποφασίζει πώς θα πρέπει να είναι μυστική. Η ώρα της κρίσης για τον ΣΥΡΙΖΑ έφτασε. Μέσα σε ένα ιδιαιτέρως βαρύ κλίμα, τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής προσέρχονται από νωρίς το πρωί στην κάλπη, ψηφίζοντας επί της πρότασης Μομφής τον Στέφανο Κασελάκη. Αργά το βράδυ του Σαββάτου, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ υπέστη την πρώτη ήττα, καθώς πέρασε η πρόταση της αντιπολίτευσης για μυστική ψηφοφορία. Σε σύνολο 212 μελών, 122 ψήφισαν υπέρ της μυστικής κάλπης, 86 καταψήφισαν, στηρίζοντας τη θέση του πρόεδρου, ενώ 4 επέλεξαν το λευκό. Ο Στέφανος Κασελάκης πάντως δεν σήκωσε το γάντι στους αμφισβητείες, παρά το ασφιχτικό πρέσινγκ των 87, αλλά και του Παύλου Πολάκη, ο οποίος όχι μόνο στηρίζει τη Μομφή, αλλά θέτει ήδη υποψηφιότητα. Με τρώει το χέρι μου να το σηκώσω, σας το ομολογώ, αλλά δεν θα το κάνω. Θα πάμε σε πλήρη τήρηση της νομιμότητας του καταστατικού. Καταθέστε πρόταση Μομφής εναντίον μου. Σύντροφε πρόεδρε, δεν μπορείς. Γι' αυτό προχώρησε, για να αφήσω τα άγγελα μου. Γι' αυτό προχώρησε στην έκκληση που σου κάνω, για να μην διχάσεις, για τα δικαστική ομιλία σου πριν. Προχώρησε στην προκήρυξη εκλογών, για να πάμε όλοι μαζί ενωμένοι. Για να περάσει η πρόταση Μομφής, απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία επί του συνολικού αριθμού των μελών της Κεντρικής Επιτροπής. Δηλαδή, πρέπει να υπερψηφίσουν 148 μέλη. Αυτοί οι σύντροφοι και οι συντρόφισσες γνωρίζουν ότι δεν έχουμε την πολυτέλεια για μια άλλη ακόμα ισοκομματική αναμέτρηση. Λάθη πολιτικής και πολιτικών σχεδιασμών συγχωρούνται. Αλλά το να πορεύεσαι χωρίς ήθος και αξίες δεν συγχωρείται. Η ομιλία του Προέδρου είχε 800 εγώ και ελάχιστα εμείς. Η μόνη λυτρωτική λύση είναι να πάμε σε νέες εκλογές Προέδρου. Το κλίμα κατά τη συνεδρίαση είναι εκρηκτικό, με τις δύο πλευρές, προεδρικούς και εσωκομματική αντιπολίτευση, να ανταλλάσσουν σκληρές κουβέντες. Ποιος θα διαγράψει ποιον συντρόφισες και συντροφιέ μου, ζάλαζε μένα και από τον Πολάκη, είμαστε με τα καλά μας. Πολλά όχι σας διάμαξη. Α, κάτσε κάτω, Πρόεδρε, όταν υπάρχει φωτιά, δεν πρέπει να τη βοηθάς να φουντώνει, αλλά να σβήνει. Εδώ υπάρχουν σύντροφοι, όχι εντελώμενα. Δεν θεωρώ ότι πρέπει να γίνουν εκλογές, γιατί δεν βλέπω εναλλακτικό πολιτικό σχέδιο. Όσοι είναι δικαιολογημένα πόντες, θα ψηφίσουν τηλεφωνικώς, με τη διαδικασία να αναμένεται να ολοκληρωθεί αργά το μεσημέρι. Ένας μήνος από 15 μικροδορυφόρους που θα βρίσκονται σε τροχιά γύρω από τη γη και αναμένεται να αξιοποιηθούν σε διάφορες εφαρμογές για την πολιτική προστασία της χώρας, όπως τις πυρκαγιές, αλλά και για τα πολεοδομικά θέματα, θα αποκτήσει η χώρα μας το 2026. Για το σχέδιο αυτό μίλησε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, στο Άξιον Σαββατοκύριακο. Να παρακολουθήσουμε το σχετικό απόσπασμα. 5 δικούς μας ελληνικούς μικροδορυφόρους, οι οποίοι θα μας βοηθήσουν και θα μας δώσουν πολύ χρηστική. Τι μέγεθος έχει ένας μικροδορυφόρος, να καταλάβω. Τι μέγεθος έχει ένας μικροδορυφόρος. Περίπου, βέβαια.
Αυτός που σας δείχνω πίσω μου, που μπορεί να μοιάζει με ένα ηχείο, είναι περίπου τέτοιος. Στην πράξη είναι λίγο μεγαλύτερος, αλλά έχει φυσικά και τα πάνελ του απλωμένα. Είναι πολύ μικρή, γι' αυτό και λίγο την μικροδορυφόρη. Αλλά είναι και πολύ πιο βολική, πολύ πιο οικονομική. Στις 10 η ώρα, ναι, μαζί με τον αντικαγκελάριο, και, γιατί μία εταιρεία είναι γερμανική, από τις δύο υπογράφουμε τις συμβάσεις και ολοκληρώνουμε στην ουσία τον διαγωνιστικό κύκλο, προκειμένου η Ελλάδα το 26 να έχει 15 δικούς της μικροδορυφόρους, οι οποίοι θα τη βοηθήσουν σε ζητήματα κλίματος, πολιτικής προστασίας. Στις 30 Νοεμβρίου θα παραδοθεί το μετρό της Θεσσαλονίκης, ένα έργο που αναμένεται να αλλάξει ριζικά το συγκοινωνιακό πρόβλημα στη συμπρωτεύουσα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στα εγκαίνια του μεγάλου έργου, χαρακτηρίζοντας την εκδήλωση ως ένα μεγάλο πάρτι για την πόλη, ενώ ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Ταϊκούρας εξέφρασε την ικανοποίησή του για την τήρηση του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης του έργου. Την ολοκλήρωση των εργασιών του μετρό της Θεσσαλονίκης, το οποίο θα μπορεί να εξυπηρετεί έως και 254.000 πολίτες την ημέρα, επιβεβαίωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Άκτορ Αλέξανδρος Εξάρχου. Με το χρόνο να μετρά αντίστροφα για τα εγγένεια του Μετρό Θεσσαλονίκης στις 30 Νοεμβρίου, τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στο έργο πνοής που θα αλλάξει το συγκοινωνιακό χάρτη της Θεσσαλονίκης. Το Μετρό της Θεσσαλονίκης, ο βασικός κορυμός αυτού, με τους 13 σταθμούς, θα παραδοθεί στους πολίτες σε 86 μέρες από σήμερα. Και η επέκταση προς την Καλαμαριά θα είναι έτοιμη μέχρι το τέλος του 2025. Όπως ακριβώς είχαμε δεσμευτεί, βελτιώνουμε την καθημερινότητα του πολίτη και αποδεικνύουμε ότι είμαστε συνεπείς στα χρονοδιαγράμματα τα οποία θέσαμε. Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Άκτορ Αλέξανδρος Εξάρχου, ο οποίος παραδίδει και επίσημα το κλειδί της ολοκλήρωσης των εργασιών έργου μετά από δεκαετίες, μίλησε για ένα υπερσύγχρονο και όμορφο έργο που θα τεθεί σε λειτουργία αμέσως μετά τα εγγένεια. Το μετρό από πλευράς κατασκευαστικών εργασιών έχει ολοκληρωθεί. Απομένουν οι δοκιμές των σειρμών και 30 Νοεμβρίου θα παραδοθεί σε λειτουργία με τα απόλυτη βεβαιότητα πλέον στο κοινό της Θεσσαλονίκης. Κατά τη γνώμη μου, είναι πάρα πολύ όμορφο έργο, εξαιρετικά προηγμένο από πλευράς τεχνολογίας, αλλά και πολύ όμορφο όπως θα δει ο κόσμος της Θεσσαλονίκης στα εγγένεια, γιατί θα δει στην πραγματικότητα το νέο του μουσείου. Η βασική γραμμή 1 του Μετρό Θεσσαλονίκης έχει μήκος 9,6 χιλιόμετρα, 13 σύγχρονους σταθμούς και ένα αμαξοστάσιο στην Πηλαία, έκτασης 55 στρεμμάτων. Είμαι αισιόδοξος. Θα εκπλαγείτε με τους σταθμούς του μετρό. Στις 30 Νοεμβρίου θα γίνει ένα μεγάλο πάρτι, στο οποίο θα συμμετάσχει όλη η πόλη. Το μετρό θα ξεκινάει από το νέο σιδηροδρομικό σταθμό και ακολουθώντας τις οδούς Μοναστηρίου, Εγνατίας και Δελφών, θα καταλήγει στην περιοχή της Νέας Ελβετίας, όπου και θα συνδέεται με το αμαξοστάσιο Πηλαίας. Πιστεύω ότι θα εξυπηρετήσει όταν γίνει και θα διευκολύνει πάρα πολύ και το flyover, τα έργα που γίνονται τώρα, με την απίστευτη κίνηση που έχει. Είναι απαραίτητο, έχουμε μόνο πολύ λίγα μέσα μεταφοράς, το χρειαζόμαστε σίγουρα. Καθημερινά θα κινούνται 18 αυτόματοι σειρμοί χωρίς οδηγό, με μέση ταχύτητα 30 χιλιόμετρα την ώρα, και θα διανύουν την απόσταση σε 17 λεπτά, εξυπηρετώντας 18.000 επιβάτες την ώρα ανακατεύθυνση και συνολικά 254.000 ανά ημέρα. Αυτό περιμένουμε, ναι, την επέκταση. Αυτό. Ας ελπίσουμε θα βοηθήσει, έστω και λίγο. Το μετρό της Θεσσαλονίκης αναμένεται να αλλάξει ριζικά το κυκλοφοριακό κομφούζιο της πόλης, καθώς θα μειωθεί ο αριθμός των οχημάτων και οι γραμμές των λεωφορείων, ενώ θα συμβάλλει σημαντικά και στην πράσινη μετάβαση. Τη δημιουργία μιας συμμαχίας ζήτησε από τις μουσουλμανικές χώρες ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για να αντιμετωπίσουν την αυξανόμενη απειλή του επεκτατισμού του Ισραήλ. Την ίδια ώρα, νέο συγκλονιστικό βίντεο αποκαλύπτει τα βάναυσα βασανιστήρια Παλαιστίνιων κρατούμενων από τις Ισραηλινές δυνάμεις, οι οποίες πραγματοποίησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας πλήγματα εναντίον στρατιωτικών κτηρίων της Χεσμπολάχ. Νέα σφοδρή επίθεση στο Ισραήλ εξαπέλυσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τονίζοντας πως οι Ισλαμικές χώρες θα πρέπει να σχηματίσουν συμμαχία ενάντια στην αυξανόμενη απειλή του επεκτατισμού από το Τελ Αβίβ. Ισραήλ, εάν bu şekilde devam ederse, Ramallah'ı da işgal ettikten sonra gözünü başka yerlere dikecek. Sıra bölgedeki diğer ülkelere gelecek. Lübnan'a, Suriye'ye gelecek. Dicle ve Fırat arasındaki vatan topraklarımıza göz koyacaklar. Μιλώντας σε εκδήλωση του Συλλόγου Ισλαμικών Σχολείων κοντά στην Κωνσταντινούπολη, ο Τούρκος πρόεδρος διεμήνυσε πως οι κινήσεις που έκανε πρόσφατα η Τουρκία για να βελτιώσει τις σχέσεις της με την Αίγυπτο και τη Συρία έχουν στόχο τη δημιουργία μιας γραμμής αλληλεγγύης ενάντια στο Ισραήλ. Μισρλα, Σούρια ile attığımız yeni adımlar büyüyen yayılmacılık tehdidine karşı bir dayanışma hattı oluşturmaya yöneliktir.
Την ίδια στιγμή, νέο βίντεο σοκ που βλέπει το φως της δημοσιότητας απεικονίζει Παλαιστίνιους κρατούμενους στις φυλακές Μεγκίντο στο βόρειο Ισραήλ να δέχονται επίθεση από αστυνομικά σκυλιά. Τα χέρια των Παλαιστίνιων είναι δεμένα πίσω από την πλάτη τους και βρίσκονται πεσμένοι μπρούμητα στο έδαφος. Ομοβροντία ρουκετών εκτόξευσε κατά τη διάρκεια της νύχτας η Χεζμπολάχ στο βόρειο Ισραήλ. Η οργάνωση ανακοίνωσε πως η επίθεση είναι απάντηση στο Ισραηλινό πλήγμα που στήχησε τη ζωή σε τρεις εργαζόμενους της πολιτικής προστασίας στον Λίβανο. Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως πραγματοποίησε στη διάρκεια της νύχτας πλήγματα εναντίον στρατιωτικών κτηρίων της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο. Στην κατάσταση στη Μέση Ανατολή αναφέρθηκε σε προεκλογική του ομιλία στο Wisconsin των Ηνωμένων Πολιτειών ο ρεπουμπλικανός υποψήφιος Donald Trump, προειδοποιώντας πως αν δεν κερδίσει τις εκλογές, το Ισραήλ είναι καταδικασμένο. And if I don't win this election, Israel, with comrade Kamala Harris at the helm of the United States, is doomed. Israel is doomed. Ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι είναι ο μοναδικός που μπορεί να βάλει τέλος στο χάος στη Μέση Ανατολή και να αποτρέψει τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Εδώ κυρίες και κύριοι ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί αθλητική σας ενημέρωση με την Ιωάννα Τρούμπα. Όλα τα νέα της ημέρας αναλυτικά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 7 με την Νικόλ Ποφάντη. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.